την αχτή στον αέρα ως διαδικασία. Πρέπει να υπάρχει μια μήνυμα λοιπόν βάση. Άρα εκεί είναι η στόχευσή μας. Λοιπόν, προηγουμένως βεβαίως θέλουμε να βάλουμε να ψηφίσουμε ένα χρονοδιάγραμμα της σταδιακής εφαρμογής σε σχέση με τον κατώτατο το οποίο μισθό. Θα ξεκινάει από το 2015. Το χρονοδιάγραμμα αυτό. Ναι, ναι. Το οποίο υλοποίησή του, τουλάχιστον η πρώτη δόση, θα ξεκινάει από το 2015. Δηλαδή 15-16 λέτε, σε δύο δόσεις του πραγματικότητα. Ναι, ναι. Άρα μπορούμε να πούμε ότι στόχος είναι μέχρι κάποια στιγμή το 2016 να είναι όλοι στα 7-51. Ναι. Ναι, αυτός είναι. Γιατί μιλάμε για μισό εκατομμύριο ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Η 13η σύνταξη που έχετε υποσχεθεί, κύριε Υπουργέ, θα δοθεί κανονικά στο τέλος αυτού του χρόνου. Λέτε, τα Χριστούγεννα του 2015 θα λάβουν 13η σύνταξη, οι συνταξιούχοι. Ναι. Μέχρι ποιο ύψος? Όπως το είχαμε προσδιορίσει και στις προγραμματικές, που ήταν νομίζω τα 700 και κάτω. Μάλιστα, επομένως ισχύει και αυτό. Για τα θέματα αυτά των συλλογικών συμβάσεων κλπ. Έχετε έρθει σε κάποια επαφή με τις εργοδοτικές οργανώσεις για το πώς βλέπουν? Έχουμε κάνει επαφή με όλες τις βασικές εργοδοτικές οργανώσεις. Δεν υπάρχει, ξέρετε, μια κάθετη αντίρρηση και αντίθεση απέναντι σε αυτή την πρόθεση. Όλοι δηλαδή αντιλαμβάνονται ότι αυτή η διάλυση πλέον των εργασιακών σχέσεων έχει δημιουργήσει εργαζόμενους οι οποίοι τελικά πάνε στη δουλειά τους με σχημένο το κεφάλι. Μια σειρά κατηγορίες. Αυτή την εμπειρία μας την καταθέτουν ακόμη και οι εργοδότες. Έτσι δεν μιλάμε την πλευρά των εργαζομένων, γι' αυτό το αντιλαμβάνεστε. Σου λέει ο άλλος, τι να έχω έναν άνθρωπο στη δουλειά μου ο οποίος ουσιαστικά βρίσκεται, ας πούμε, στα πρόθυρα της κατάθλιψης. Και από τους αμοιβών, αλλά και συνολικά ο ρόλος του μέσα εκεί. Δεν μπορεί να προσφέρει και ο ίδιος. Έχουμε φτάσει σε σημεία πλήρους απαξίωσης πια της όλης διαδικασίας αυτή. Είναι... Αυτό επηρεάζει και το επίδομα ανεργίας, σωστά. Άρα υπάρχει ένα δημοσιονομικό κόστος. Και επηρεάζει και τα έσοδα θετικά των ταμείων. Ναι. Άρα δηλαδή η τελική δημοσιονομική επιβάρυνση, μια και έχουμε αρχίσει και μιλάμε αναγκαστικά έτσι με αυτόν τον τρόπο, είναι πολύ μικρή. Πάντως εκφράζεται από το στόμα πολλών ο φόβος ότι εγώ, ας πούμε, από τη στιγμή που από το Σεπτέμβριο, από τον Οκτώβριο θα κοστίζω περισσότερο, υπάρχει ο φόβος ότι θα αυξηθούν οι απολύσεις, ότι δεν θα υπάρχει ένα πλαίσιο θωράκισης, υπάρχει το θέμα της εκπεριτροπής εργασίας που ξέρουμε ότι είναι πάρα πολλές συμβάσεις, έχετε σε ασφαλιστικές δικλείδες μέσα σε αυτά τα νομοσχέδια προκειμένου να αποφευχθεί αυτό το φαινόμενο. Και πολλοί εργοδότες κάνουν τώρα συμβάσεις με άλλους όρους για να προλάβουν ακριβώς αυτό που λέτε. Ναι. Οι οποίοι όμως δεν θα ισχύουν. Από τη στιγμή που. Άμα βγει ο νόμος, δεν ισχύει. Άμα έχει υπογραφεί, δεν ισχύει. Μισό λεπτό. Όχι, δεν ισχύει από τη στιγμή που θα έχει απελευθερωθεί η διαδικασία των συλλογικών συμβάσεων και θα υπογραφεί η νέα συλλογική κλαδική σύμβαση. Οπότε αυτή θα υπερισχύει των ατομικών. Άρα, σαφές. Είναι... Αυτό εδώ έχει... το, επειδή το είπαμε πριν να το συμπληρώσουμε γι' αυτό, το άνω και κάτω των 25 θα φύγει από τη μέση. Βέβαια. Γιατί μέχρι τώρα είχαμε 4,80. Αυτό είναι απαράδεκτο. Ναι. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί εργάζομαι για ίση αμοιβή να μην έχεις ίση εργασία. Mm-hmm. Δεν έχει καμία ίση εργασία, ίση αμοιβή. Σκέφτεσαι άλλα μέτρα που θα δώσουν ίσως μια περισσότερη, μεγαλύτερη όθηση στους νέους εργαζόμενους? Το λέω αυτό γιατί αυτό υποτίθεται ότι ήταν. Ναι, υποτίθεται ότι ήταν σε αυτό το πλαίσιο. Εμπειρία... Όπως παλαιότερα ήταν η επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών. Δεν έδειξε να αποδίδει, αλήθεια. Δεν έδειξε να αποδίδει. Και ναι, τι έγινε τελικά? Έγινε το όχημα για να μπορέσουμε να έχουμε εργαζόμενους πιο φτηνούς τελικά. Mm. Mm. Και μάλιστα έγινε υποκατάσταση με νεότερους κάτω των 25. Για να μειώσουν το κόστος. Για να μειώσουν το κόστος τη ανεργία. Γι' αυτό και ορισμένοι κλάδοι επιχειρηματιών, σε αυτό ακριβώς το σημείο, διαφωνούν με την εξίσωση, επειδή τους βολεύει. Ναι. Δεν θέλω να αναφερθώ τώρα σε ποιοι είναι αυτοί. Ίσως και αυτό χρειαστεί να το κάνουμε κάποια στιγμή για να ξέρει ο κόσμος. Είστε σε θέση, επειδή σας είδα που έχετε το στυλό από το Σώμα Επιθεωρητών, που λένε, εργασίες. Ελέγχους έχετε δυνατότητα να κάνετε, ώστε να έχουμε και από εκεί ένα όφελος, να συμμαζέψουμε λίγο την εισφοροδιαφυγή, τη μαύρη εργασία κτλ. Πριν από λίγο τέθηκε ακριβώς εμέσως αυτό το ερώτημα. Mm. Υπάρχουν δικλείδες? Mm. Νομίζω ότι αν δεν υπάρχουν ισχυροί ελεγκτικοί μηχανισμοί ακριβώς για να ελέγχουν την νομιμότητα και την εφαρμογή των νόμων, τότε δεν κάνουμε τίποτα. Αυτό δεν είναι μια ελληνική μόνο απέτηση και εμπειρία. Δεν και ο παρελθόν υπήρχαν νόμοι και ο καθένας έκανε τι ήθελε. Έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας νέα εργαλεία που βασίζονται στις νέες τεχνολογίες. Υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα αυτή τη στιγμή ο ελεγκτής πριν πάει στην επιχείρηση με τα συστήματα που υπάρχουν να ξέρει
αν ο κύριος Λυριτζής δουλεύει τόσες ώρες, ποιες ώρες, με τι μισθό κτλ. Άρα όταν πηγαίνει για έλεγχο είναι, μπορεί να είναι προετοιμασμένος. Mm-hmm. Θα ενισχυθεί το σώμα των επιθεωρητών. Ήδη αυτές οι προσλήψεις που αναμένεται να γίνουν, θα υπάρχει μια ιδιαίτερη μέρημνα να κατευθυνθούν προς αυτή τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Mm-hmm. Και θα δείτε πολύ σύντομα κάποια νέα δείγματα γραφής. Όταν λέω πολύ σύντομα και τις επόμενες εβδομάδες. Προώρες συντάξεις θα κάνετε, κύριε Υπουργέ, γιατί είχαμε και μια τοποθέτηση από την κυρία Παναρίτη ότι είναι απαράδεκτο να υπάρχουν συντάξεις των 55, 56, 40, 50, 62. Τι θα κάνετε με αυτό το θέμα? Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει μια, η ανάγκη καταρχήν, θα σας έλεγα, δύο πραγμάτων. Το πρώτο είναι να σταματήσει η υλοποίηση όλων εκείνων των ισοπεδωτικών, θα έλεγα εγώ, δεσμεύσεων που οδηγούσαν είτε σε αύξηση των ορίων, είτε σε μειώσεις των αποδοχών. Εμείς θέλουμε σε μια δεύτερη φάση να μπορέσουμε να κάνουμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση, έτσι ώστε να υπάρξει μια μεταρρύθμιση για το ασφαλιστικό. Και προφανώς συζητώντας με τους ίδιους. Δεν και δεν ισχύουν. Θυμόστε τα τρία δεν. Για πέστε μου και είναι τα τρία. Τα τρία δεν ήταν, δεν θα μειωθούν οι συντάξεις, δεν θα αυξηθούν οι εισφορές και δεν θα αλλάξουν τα χρονικά. Τρία στα τρία. Και έγιναν και τα τρία ναι. Ανάποδα. Τι θα κάνετε? Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε πλέον την ανάγκη εξέβρεση νέων πόρων, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο ζήτημα. Ποια ταμεία τελικώς. Πρέπει να ανοίξουν δουλειές, κύριε Υπουργέ. Δεν υπάρχουν δουλειές, είμαστε στο απόλυτο μηδέν. Πρέπει να πληρώσουν αυτοί που δεν πληρώνουν. Προφανώς συναρτάται με το θέμα της συνολικότερης πια δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Αλλά για παράδειγμα, μέσα από την πάταξη της αδήλωτης εργασίας, η οποία υπάρχουν έρευνες αυτή τη στιγμή και μελέτες που τη φτάνουν στο 40%. 40% η μαύρη εργασία. Ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς. Όχι στο σύνολό της. Δηλαδή μπορεί να δηλώνεσαι για 3 ώρες και να δουλεύεις 6 ώρες. Αυτό, εάν το περιορίσουμε, έστω και στο μισθό, αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλο έσοδο είναι για τα ταμεία. Αυτά όλα όμως είναι για αυτούς που δουλεύουν. Για αυτούς που δεν δουλεύουν, το σχέδιο ποιο είναι? Αυτό λέω. Αν υπάρχει και μια στόχευση, επειδή υπάρχει και το αρμόδιο, το συναρμόδιο Υπουργείο για την ανεργία, εάν υπάρχει μια στόχευση ποσοστίας μείωσης της ανεργίας. Θα κλείσουμε το 15 με την ανεργία 2% κάτω. Θα κλείσουμε το 16 με άλλα 5% κάτω. Την ανεργία στοχευμένη σε αυτούς τους κλάδους και τα λοιπά, σε μια προσπάθεια. Υπάρχει συνολική προσπάθεια ανάκαμψης, η οποία εκ των πραγμάτων θα φέρει και νέες θέσεις εργασίας, αλλά εκείνο το οποίο επιχειρούμε τώρα άμεσα είναι η αξιοποίηση όλων αυτών των ευρωπαϊκών πόρων, οι οποίοι πρέπει να γίνουν όμως με έναν τέτοιο τρόπο, πρέπει να περάσουν μέσα από τέτοιο σχεδιασμό, ώστε να μην ισοδυναμεί με μια ανακύκλωση της εργασίας. Θα αλλάξει δηλαδή, τώρα, το είχα. Μοντέλο ακριβώς, που ξέρουμε, ακριβώς. Το πενταμινίτικο, τον 586, δηλαδή, να περιμένουμε όταν, κάτι άλλο. Όταν, γιατί μπαίνει και τουριστική περίοδο σιγά σιγά. Ναι, όταν 5 μήνες, εκ των οποίων ο ένας μήνας είναι για κατάρτιση, πας ας πούμε κάπου, όπου πολλές φορές είναι τελείως άσχετο, άσχετο το, αυτό το οποίο έχεις μάθει προηγουμένως με αυτό που τελικά που κάνεις. Μου λέγανε περιπτώσεις που βρεθήκαν μηχανικοί να πηγαίνουν σε εντατικές νοσοκομεία, να κάνει τι. Και του λέγανε οι γιατροί, εσύ παιδί μου κάτσε στην άκρη γιατί μόνο κακό μπορεί να κάνεις. Νοσοκόμα σε εφορία έχουμε μάθει εμείς. Άρα και πρέπει να δούμε συνολικά πώς, για παράδειγμα, τα 100 ευρώ που δίνονται για αυτόν τον άνεργο, πόσα τελικά πηγαίνουν σε αυτόν? Μήπως πηγαίνουν. Δεν θα το αυξήσετε ταμείο. Μήπως πηγαίνουν, μισό λεπτό. Μήπως πηγαίνουν, ας πούμε, τα 25, τα 30 και τα υπόλοιπα 70 χάνονται μέσα από το σύστημα. Θα αυξηθεί οπωσδήποτε. Το οποίο υλοποιεί αυτόν τον τρόπο βήματος εντός εισαγωγικών της ανεργίας. Σκέφτεται να επεκτείνει πανελλαδικά και να αυξήσει ίσως το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το θεσμό αυτό? Πρώτα απ' όλα, να διευκρινίσουμε κάτι. Ότι αυτό ήταν ένα πιλωτικό πρόγραμμα. Ένα πιλωτικό, γι' αυτό. Αφορούσε 13 δήμους, έναν σε κάθε περιφέρεια και λίγη τον Απρίλιο. Mm-hmm. Δεν υπήρξε κανένας σχεδιασμός και δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός από τον Απρίλιο και έπειτα. Ενώ από την προηγούμενη κυβέρνηση. Mm. Όταν δηλαδή βλέπετε καμιά φορά βγαίνουν οι προηγούμενοι και μας λένε τι θα κάνετε με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το πρώτο είναι τους ρωτάμε εσείς τι σκεφτόσαστε να κάνετε. Δεν έχουν γραφεί, δεν έχουν εγγραφεί δηλαδή πόροι κάποιοι στον προϋπολογισμό που τρέχει. Όχι, αλλά πάντως η ιστορία του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, επειδή είναι παλιά ιστορία. Παλιά ιστορία. Υποτίθεται ότι είναι κάτι στο οποίο θα μπορούσα να συμφωνήσω. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να υπάρχει και τροπολογία Νέας Δημοκρατίας, Ποταμιού και Πασόκ για την καθολική εφαρμογή. Νομίζω ότι θα συζητηθεί αυτή την εβδομάδα. Αυτό συζητάμε αυτή τη στιγμή. Εδώ πέρα πρέπει να το δούμε σε σχέση και με το νομοσχέδιο που ήδη ψηφίζεται τώρα, που είναι το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Θεωρούμε πολύ πιο αποτελεσματικό το
το να ψάχνουμε και να βρίσκουμε απευθείας εκείνες τις ομάδες της ακραίας φτώχειας και να τις ενισχύουμε στοχευμένα, είτε μέσα από το πρόγραμμα της σύντησης, της επιδότησης στέγασης, είτε των δωρεάν, ρεύματος, mm-hmm. από ότι να δίνουμε ένα επίδομα που είναι αδιευκρίνιστο τελικά, εάν πιάνει αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Επομένως το ξεχάσουμε. Επομένως, λοιπόν, αν θα πάμε στην περαιτέρω εφαρμογή του, θέλει προηγούμενα να καθίσουμε, να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για να δούμε πώς μπορεί να γίνει. Για τις πρόορες πάντως δεν απαντήσατε πριν. Εγώ το περιμένω να απαντήσετε κάτι, λέω πώς το πάτε για αργότερα. Τι είναι σκέφτεστε, έχει δίκιο η κυρία Παναρίτη αυτό που λέει. Άλλο το συνολικό που είπατε. Συνολική, έτσι κι αλλιώς το ασφαλιστικό είναι μονίμως ανοιχτό. Εγώ θα σας έλεγα ότι υπάρχει μια αρνητική, ας πούμε, εμπειρία τα τελευταία χρόνια. Υπήρχε στην προσπάθεια να μειωθούν ο αριθμός των εργαζομένων, ιδιαίτερα στο δημόσιο, υπήρχε μια ενθάρρυνση για πρόωρες συνταξιοδοτήσεις. Αυτό τελικά πού οδήγησε, πού έχει οδηγήσει. Και στην αποψήλωση των υπηρεσιών και στην επιβάρηση των ταμείων. Και στη μαύρη εργασία. Και στη μαύρη εργασία. Γιατί έκανα δεύτερη δουλειά, 50 και 50 άνθρωποι. Άρα σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να επαναλάβουμε το ίδιο. Για να επιστρέψουμε λίγο στο γενικότερο. Είμαστε λοιπόν σε μια φάση τώρα. Δεν είναι γενικότερο, γιατί θα σας δώσει και το πλαίσιο να δουλέψετε κι εσείς. Είμαστε σε μια φάση λοιπόν διαπραγματεύσεων. Αν δεν τα βρούμε, δεν τα βρούμε. Αν επικρατεί από τη μία πλευρά η γραμμή, πάρτε μέτρα για να καλύψετε το δημοσιονομικό κενό που άφησαν οι άλλοι, καμία αντίρρηση. Όχι, δεν παίρνουμε μέτρα λιτότητας. Τι κάνουμε. Και ταυτόχρονα είναι δεδομένο αυτό που λέει η κυβέρνηση, ότι εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας και προφανώς πληρώνουμε μισθούς και συντάξεις, αλλά εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις. Και ποιο είναι το εναλλακτικό σχέδιο που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός λέει ότι υπάρχει. Υπάρχει θέμα πολιτικής λύσης, δηλαδή είναι στο τραπέζι μια συζήτηση αδιεξόδου, όπως λέει ο κ. Τσακαλώτο σήμερα, που θα μπορούσε να οδηγήσει και σε πολιτικές επιλογές όπως είναι το δημοψήφισμα ή οι εκλογές. Τι κάνουμε. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο δηλαδή. Αντιλαμβάνεστε ότι τα ερωτήματα αυτά πριν τεθούν τώρα στο δημόσιο διάλογο, μας έχουν απασχολήσει. Προφανώς. Είμαστε όμως εκείνη τη φάση που θεωρούμε ότι είναι ρεαλιστικό να υλοποιηθεί τελικά και να γίνει πράξη αυτό το οποίο έχουμε πει από την πρώτη μέρα που βρεθήκαμε στην κυβέρνηση, η αναζήτηση δηλαδή και η διαμόρφωση μιας νέας συμφωνίας που θα έχει και το στοιχείο των διαφορετικών σχέσεων, των ισότιμων σχέσεων με τους εταίρους, αλλά βεβαίως θα μας αφήνει περιθώρια να ακολουθήσουμε μια πολιτική η οποία θα είναι κοινωνικά πιο δίκαιη και θα οδηγεί στον δρόμο της ανάκαμψης. Ανασύμβατη δηλαδή με τις πολιτικές της του κυρίου Λαπαβίτσα απασχολούν την κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, για επιστροφή στη δραχμή. Γιατί πιο ανοιχτά δεν το έχει πει κανείς μέχρι σήμερα. Το είπε χθες στη Γερμανία, σε συνέντευξη που έδωσε εκεί, ότι η λύση είναι αυτή, να βγούμε από το ευρώ. Καθαρά. Δεν είναι η πρώτη φορά που λέγεται αυτό τον κύριο Λαπαβίτσα. Ναι, λέω αν υπάρχει ένα θέμα όμως. Μπορεί να λέγεται και αυτό, δεν πειράζει. Μα το ξέραμε και πριν ότι ο κύριος Λαπαβίτσας είχε αυτές τις απόψεις και με δεδομένες αυτές τις απόψεις και εκείνος αποφάσισε να συστρατευτεί με τον ΣΥΡΙΖΑ και εμείς γνωρίζοντας τις απόψεις του, ας πούμε, συνεργαστήκαμε μαζί του. Επομένως δεν ενοχλείτε. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν μας ενοχλούν. Εγώ γι' αυτό έκανα, κύριε Σκουλέ, την ερώτηση, άμα φτάσουμε σε μια απόλυτη διαφωνία. Διότι άμα φτάσουμε σε μια απόλυτη διαφωνία, εγώ ξέρω τι λέτε εσείς. Ξέρω τι λέμε και ο κύριος Λαπαβίτσας. Ακριβώς. Και θα πρέπει να κληθώ να διαλέξω εγώ ή εσείς ποια από τις δύο λύσεις θα ακολουθεί στη στιγμή της ρήξης. Δεν υπάρχει αυτό πολλές. Το ενδεχόμενο. Θα σας πω κάτι. Ναι. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Ή θα κληθώ να διαλέξω. Δεν είναι σοφό το να αρχίσουμε να συζητάμε για τα μετά σχέδια, τα μετά αδιέξοδο σχέδια, διότι έτσι αποδυναμώνουμε την πρώτη μας επιλογή και το σχέδιό μας. Εντάξει, απλώς εμείς κρατάμε ότι είναι στη φαρέτρα της κυβέρνησης όλα τα όπλα. Αυτό έχει σημασία, κύριε Υπουργέ, γι' αυτό ρωτάμε. Δεν ρωτάμε τι θα εφαρμόσει τα πολλά. Άρα με αυτή την έννοια δεν υπάρχουν ποτέ αδιέξοδα. Ακόμη και η έξοδος από την Ευρωζώνη. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Γι' αυτό το διευκρινίζω, επειδή η ερώτηση είχε μέσα και τη θέση του κυρίου Λαπαβίτσα όμως. Η ερώτηση μπορεί να έχει και 15 άλλα ερωτήματα. Αν είναι όλες ως επιλογή. Αλλά σας απαντώ ότι είναι λάθος αυτές τις ώρες να αρχίσουμε να απαντάμε σε υποθετικά ερωτήματα και μάλιστα με τον τρόπο που το θέτετε εσείς και επιζητώντας μια απόλυτη σαφήνεια. Όχι, εντάξει, η τοποθέτησή σου ότι δεν υπάρχουν αδιέξοδα νομίζω δίνει μια απάντηση για μένα. Αυτό δεν είπατε.
Εξαίρετε εσείς να υπάρχουν αδιέξοδα. Ειλικρινά το λέω. Στην οικονομία υπάρχουν πολλές φορές υπάρχουν αδιέξοδα στην οικονομία. Όταν σέβεσαι. Αυτό που λέμε η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα είναι άλλο θέμα από την οικονομία. Όταν σέβεσαι τις υποσχέσεις σου, αυτό που σου ζητάει ο κόσμος, νομίζω τελικά, τουλάχιστον στις δημοκρατίες, επιλέγεις το καλύτερο. Επομένως, αντιρρήστε το προεκλογικό σας πρόγραμμα, μας λέτε. Βέβαια. Πας θυσία. Τι κάνουμε, δηλαδή θέλετε να συμβιβαστούμε με αυτή την πρακτική. Είναι ρητορικό το ερώτημα. Εσείς κυβερνάτε. Να το εφαρμόσετε θέλουμε. Μισό λεπτό, Δημήτρη, να σας πω κάτι που το λέει πολλοί κόσμος, που στέκεται απέναντί σας θετικά κτλ. Λέει, είχατε κάνει μια επιλογή με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Έγινε αποδεκτή από πάρα πολλοί κόσμο, θα έλεγα ότι εκλεγήκατε με βάση αυτό στην πραγματικότητα. Και μάλιστα και προεκλογικά και μετεκλογικά η κουβέντα ήταν ότι αυτό το πρόγραμμα δεν είναι το πρόγραμμα τετραετίας, είναι τα βασικά άμεσα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να, φρενάρουμε λίγο δεν την κατάσταση. Δεν είναι το πρόγραμμα της τετραετίας, αλλά ήταν σε ένα ορίζοντα μιας διετίας. Εντάξει, ναι, να φρενάρουμε λίγο την κατάσταση. Πόσο κοστίζει, παιδιά, έλεγε η τότε κυβέρνηση, τεράστια ποσά, λέγατε εσείς γύρω στα 11 δισεκατομμύρια. Εδώ δεν έχουμε πληρώσει με τις δόσεις, πώς να το εφαρμόσετε. Ας το πω έτσι. Δηλαδή, έρχεται ένας πολίτης και λέει: μόρ, καλό είναι το πρόγραμμα, αλλά πώς θα το εφαρμόσουμε που έχει ένα κόστος. Αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη βλέπετε όμως ότι ένας από τους βασικούς πυλώνες του προγράμματος, ο πρώτος πυλώνας που αφορά την ανάσχεση ανθρωπιστικής κρίσης, έχει σε ένα μέρος του δρομολογηθεί. Ένα μέρος του. Μικρό. Έτσι δεν είναι. Σε ένα μέρος του μικρό. Και αυτό το θεωρούν και μονομερή ενέργεια πάντως οι εταίροι μας, από ό,τι έχω καταλάβει. Επανερχόμαστε πάλι στην προηγούμενη συζήτηση. Περιμένατε αλλιώς αυτό το τετράμινο το οποίο καταρχάς είχατε προτείνει στους εταίρους, αυτή τη συμφωνία γέφυρα. Περιμένατε ότι θα είναι αλλιώς και η δική του συμπεριφορά και άλλα αυτά τα οποία θα κληθείτε να διαχειριστείτε? Νομίζω ότι είχαμε απόλυτη συνείδηση και αυτό εξακολουθεί και ισχύει, ότι τέτοιου είδους συζητήσεις έχουν μία δυναμική και θετική και αρνητική. Αυτό ζούμε αυτή τη στιγμή. Έχει πολλά μπρος-πίσω. Ζούμε την αρνητική μόνο τώρα, αλλά δεν πειράζει. Αφήστε το αυτό. Δεν είναι. Δεν είναι. Η ζωή έχει. Δεν είμαστε αισιόδοξοι. Γιατί το λέτε αυτό, ζούμε την αρνητική? Γιατί αυτό ζούμε μέχρι τώρα. Γιατί η πίεση είναι αρνητική κατά. Είναι αρνητικό το γεγονός ότι ξέρουν όλοι ότι δεν θα υπάρξουν μέτρα που θα επιβαρύνουν το πορτοφόλι του. Δεν το ξέρουμε αυτό. Θα το δούμε αν γίνει όπως το λέτε. Το λέτε, εγώ χαίρομαι που το λέτε, ότι δεν θα υπάρξουν μέτρα λιτότητας, αλλά ήδη αρκετά σταματήσανε. Από αυτά που ήταν. Μέτρα λιτότητας. Τώρα ξέρετε τι θα είχαμε. Θέλετε να σας θυμίσω το μέτρα από το Μελιπάλι. Ποια είναι αυτά? Επιπλέον εννοώ. Νέα μέτρα. Α, δεν έχει υπάρξει κανένα νέο μέτρο. Η λιτότητα ισχύει. Λιτότητα βιώνει. Σας το είπα εγώ πριν. Το ερώτημα είναι αν θα κληθείτε και το θέμα είναι να αλλάξει η φορά των πραγμάτων. Φυσικά αυτό είναι το θέμα. Ξέρετε, κύριε Σκούρατη, έμπειρος είστε. Το ερώτημα είναι αν. Ναι, και τελειώνουμε με αυτό. Αν ας πούμε η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να κάνει περαιτέρω υποχωρήσεις στο επόμενο διάστημα, προκειμένου να βρεθεί μια λύση, ή υπάρχει η κόκκινη γραμμή που λέει: εγώ δεν πρόκειται να πάρω ούτε ένα μέτρο που θα επιβαρύνει τους πολίτες. Διότι τα ΦΠΑ και οι έκτακτες εισφορές είναι μέστρα. Η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να κάνει προωθητικούς συμβιβασμούς. Προωθητικούς συμβιβασμούς. Συμβιβασμούς μεν, προωθητικούς δεν. Αυτό είναι καλύτερο από το έντιμο συμβιβασμό. Καλύτερη έκφραση. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας. Μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Παιδιά, καλημέρα σας.